Αντιμέτωποι με μεγάλα μέτωπα φωτιάς που ξέσπασαν το Σάββατο στις περιοχές Καστρίτσι και Πλατάνη του Ρίου Αχαΐας, βρέθηκαν κάτοικοι και πυροσβέστες στην κινητοποίηση για την κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών. Μέχρι αργά το βράδυ βρίσκονταν σε εξέλιξη οι φωτιές της Αχαΐας που έκαψαν δασικές εκτάσεις. Η πυρκαγιά στην περιοχή Πλατάνη Αχαΐας ξέσπασε στις 7 το απόγευμα, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η φωτιά που ξέσπασε στις 3 το μεσημέρι στο γειτονικό Καστρίτσι του Δήμου Ρίου. Η δασική πυρκαγιά στο Καστρίτσι ξέσπασε κοντά σε κατοικημένη περιοχή και πυροσβέστες και κάτοικοι έδωσαν για ώρα μάχη με τις φλόγες για να την κρατήσουν μακριά από τα σπίτια. Στο σημείο έσπευσαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, καθώς επικρατούσαν αρκετά ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι έκαναν τα πράγματα ιδιαίτερα δύσκολα. Γύρω στις 2.30-3.10 περίπου εκδηλώθηκε η πρώτη πυρκαγιά στο δημοτικό διαμέρισμα Καστριτσίου. Από την πρώτη στιγμή, λόγω των καιρικών συνθήκων, και είχαμε και δείχνει επικοινωνότητας υψηλόχτες, είχαμε δείχνει 4 στην περιοχή. Από την πρώτη στιγμή υπήρχε άμεση κινητοποίηση, η πυρκαγιά έλαβε άμεσα μεγάλη έκταση. Λόγω της μορφολογίας του εδάφους αλλά και των ισχυρών ανέμων που έπαιρναν εκείνη τη στιγμή, η νότιο-δυτική κατεύθυνση στο Πλατάνι. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι υπάρχουσες δυνάμεις, τόσο οι πηγές δυνάμεις με αρκετά αυτοκίνητα από όλες τις υπηρεσίες της περιφερειάς μας, άμεσα της Πάτρας και των όμορων υπηρεσιών μας. Και ταυτόχρονα ζητήσαμε ενισχύσεις από ένα μέσα. Υπήρχε άμεση ανταπόκριση και σε αυτό. Και χάρη σε όλες τις συντονισμένες προσπάθειες όλου του προσωπικού αλλά και τη συμβολή του κόσμου και εθελοντών και τη πολιτική προστασία με υδροφόρα οχήματα και τι πρωτικέ ομάδε, καταφέραμε να περιορίσουμε τη φωτιά, να ανακόψουμε την πορεία τη. Και την ώρα σχεδόν που εξελισσόταν οι επιχειρήσει, είχαμε μια καινούργια πυρκαγιά. Είχαμε αρκετά τηλέφωνα στο τηλεφωνικό μας κέντρο ότι έχουμε καινούργια φωτιά στο Πλατάνι. Ήδη είχε αλλάξει και η κατεύθυνση του ανέμου. Και αυτή η φωτιά έλαβε μέσα μεγάλες διαστάσεις. Με την ίδια σχεδόν κινητοποίηση, καταφέραμε και αυτή τη φωτιά να ανακόψουμε την πορεία της αργά το βράδυ και να θέσουμε τελικά υπό μερικό έλεγχο και τις δύο πυρκαγιές. Με ιδιαίτερα επιπονές προσπάθειες από το προσωπικό είναι άξιες συγχαρητηρίων. Θα πρέπει να πω ότι βοήθησαν και οι πολίτες. Ναι. Είναι σημαντικό. Για τις πυρκαγιές διενεργείται από το αναρτικό τμήμα της υπηρεσίας μας προ ανάκριση. Το γεγονός ότι οι δύο φωτιές ξέσπασαν την ίδια ημέρα προβληματίζει τις αρμόδιες υπηρεσίες της πυροσβεστικής υπηρεσίας που δεν αποκλείουν τον εμπρησμό αλλά και την προσπάθεια των δραστών να προκαλέσουν αντιπερισπασμό και διασπορά των δυνάμεων της πυροσβεστικής. Προβληματισμός υπάρχει πάντοτε. Εμείς το λέμε εξάλλου ότι αν δεν συμβάλλουν οι πολίτες, αν οι πολίτες δεν έχουν τον τόπο τους, θα πρέπει να φτιάξουμε ένα πολύ μεγάλο κράτος. Ο πολίτης πρέπει να κατανοήσει ότι δεν υπάρχει θανότητα να έχει ένα πυροσβεστικό στο σπίτι του. Πρέπει όλοι να έχουμε τον τόπο τους. Πρέπει να συμβάλλουμε όλοι προς αυτήν την κατεύθυνση, να μην έχουμε καταστροφικές πυρκαγιές. Δεν μπορεί κανένας να επενδύσει στην καταστροφή. Πρέπει όλοι να δείξουμε την ευαισθησία. Αυτή που πρέπει, ξέρουμε ότι είναι μια επικίνδυνη περίοδος, ζήσαμε το τραγικό 2007, ευελπιστούμε να μην ξανάρθει. Σε αυτό πρέπει να συμβάλλουν όλοι. Κανένας φορέας από μόνος του δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο, μας προβληματίζουν αυτά που γίνονται. Πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι τα αίτια των πυρκαγιών έτσι όπως έχουν αναλυθεί στο 95% καταγράφονται από ανθρώπινα ενέργεια. Άλλες φορές μπορούμε να πούμε ότι είναι δόλος, άλλες φορές από αμέλεια. Εγώ ξεχνάω τον δόλο, θα πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Θα πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Γνωρίζουμε ότι διανύουμε μια περίοδο που είναι αρκετά επικίνδυνη. Εγώ θέλω να περάσω αυτό το μήνυμα προς όλο τον κόσμο, ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην γινόμαστε εμείς πρόξενοι ένας υπηρεσιών και να βοηθούμε στο μέτρο που μπορούμε ο καθένας τις δυνάμεις της
οριστικής και τις άλλες δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο να τις διευκολύνουμε, να τις κατευθύνουμε, να τους βλέπουμε τις πληροφορίες που χρειάζεται, ώστε να είναι πιο αποτελεσματικές στο έργο τους. Εμείς είμαστε παρόντες, είμαστε σε ετοιμότητα όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Από την πρώτη στιγμή τέθηκαν σε επιφυλακή οι υπηρεσίες μας και χάρη στις επίπονες προσπάθειες όλου του κόσμου, και θα πρέπει να πω εδώ τα συγχαρητήριά μου προς όλο το προσωπικό λεβέντες ήσαντε, που κατάφεραν και έβγαλαν σε πέρας το δύσκολο έργο. Πραγματικά ήταν πολύ επικίνδυνες και οι δύο πυρκαγιές. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να μην έχουμε τις καταστροφές που είχαμε στο παρελθόν.